Μπλουμ. Να πέφτουν οι μάσκες σιγά σιγά. Και να μαγειρέψω ακόμα, αυτό θα δω. Δεν πρόκειται να φύγω εγώ σήμερα. Μακάρι να υπάρξει άλλος παίχτης στο MasterChef που θα βάλετε τόσο πολύ από όλους. Το μαύρο πρόβατο του MasterChef. Γιατί ήρθε να κερδίσει. Καλώς ήρθατε. Ο Δημήτρης δεν θα γίνει ξαγγελός. Ο Δημήτρης θα μείνει ακέραιος. Δεν θα γίνει διπρόσωπος. Δεν θα γίνει ψεύτης. Δεν θα γίνει σαν τα μούτρα. Έχω κάνει, αν έχετε παρατηρήσει και αυτό. Έχω κατεβάσει να μην τους ακούω. Πού ήσασταν, ωραί μάγκες, όταν σας είπα ότι αν έχω τσακωθεί με κανέναν, ναι. Στα λαγούμια πάλι. Έρχεται και μου λέει καλή επιτυχία. Αυτή που πριν 5 λεπτά με έχει κατεβάσει κάτω με την αιτιολογία ότι εγώ τσακώνομαι με τα παιδιά. Ακόμα και να φύγω, να ξέρετε, θα ξαναγυρίσω. Αν έχει επιστροφές, θα το αφήσω. Δεν έχω σχυλιάσει, πώς να σας το πω. Ο Πόντιος πήρε ανάποδες, παιδιά. Ξέρετε τι έλεγε ο κύριος Ομπράντοβιτς? Ότι μπορεί να κάνεις μια εξαιρετική χρονιά στο μπάσκετ, να φτάσεις μέχρι το Final Four αίτητος, μία ήττα και μόνο φτάνει. Χάνεις το ευρωπαϊκό. Άρα ο δάσκαλος κάτι ήξερε. Είχα προσωπική φιλία 13 χρόνια, όσα χρόνια ήταν εδώ πέρα. Μου είχε δώσει πολλά μαθήματα ζωής που. Να τα μπροστά μου. Αναφέρομαι πυκνά συχνά σε παραδείγματα ανθρώπων όπως είναι ο Ζελικό Μπράντοβιτς ή Ανέση Συνοδικού. Όχι γιατί είναι επιτυχημένοι. Γιατί μου διδάξανε την ανθρωπιά. Αυτοί εδώ ξέρετε τι έχουν. Στο μυαλό του σκατά. Πολύ μεγάλο σκατό. Ένα πατσαβούρι. Συμφέρον και δόλο. Έχει έρθει η ώρα σου. Όχι, σεφ μου. Του λέω λαχιστικά, Απόστολε. Στο κουτί σε βάζουν και λένε ήρθε η ώρα του. Με θεωρούν μάγειρα παλιά σκοπή. Με θεωρούν ξεπερασμένα. Με θεωρούν τίποτα. Εάν γυρίσω στο σπίτι, θα δείτε κάτι που δεν θα το πιστεύετε. Πολύ απλά ξέρετε τι θα κάνω. Θα ανοίξω την πόρτα και θα πάω στο δωμάτιό μου. Αυτό τους αξίζει. Περιφρόνηση. Ακολουθώ τη διαδικασία Tai Chi. Κατεβάζω το σκουφάκι μου και δεν θέλω να βλέπω κανένα. Και το εννοώ. Μίτσο. Δεν υπάρχει τίποτα να πω με κανέναν πλέον. Θα έρθει η στιγμή που θα μου ζητάνε συγγνώμη και πολύ απλά εγώ με την τακτική που έχω και με τη λογική της αξιοπρέπειας δεν θα απαντώ. Κοιμάται. Μπορεί. Τι αναισθησία είναι αυτή. Εντάξει. Δεν κοιμάμαι, κυρία μου. Δεν θέλω απλά να σας δω. Δεν θέλω να ακούσω. Την οποία έχω σώσει παρεπιπτόντως την τελευταία εβδομάδα. Πήγα να την κάψει ο Μπόλος. Επίθεση. Δεν βάρνεις. Θέλεις να ξυπνήσεις. Αλλά. Λέγανε οι παλιοί, οι οποίοι μου προς απάντησή σου. Αυτό θα εφαρμόσω πλέον. Η σιωπή μου προς απάντηση όλων αυτών οι οποίοι κάθονται και με διαβάλλουν άνευ λόγου και αιτίας και άστους να λένε. Πηγαίνω με ψυχολογία ότι πρέπει να γυρίσω στο σπίτι του MasterChef. Ο Δημήτρης επιβάλλεται να μείνει. Αν δεν μείνει σήμερα, θα ξαναγυρίσει. Δεν θα ξεμπερδέψουν εύκολα με τον Ταϊρή. Είσαι ασφαλής, γυρνάς στο σπίτι του MasterChef. Ευχαριστώ πολύ. Χαιρέτησε καλά. Καλά, δεν περίμενε να μας χαιρετήσει, αλλά πού σου. Τσουπ! Έχασες. Δικαίωση. Πάμε πάλι. Πίσω. Πίσω στο σπίτι. Με τα άγρια θηρία. Θηρία. Παιδάκια. Κάτσετε να δείτε ωραία έκπληξη που τους περιμένει. Μπράβο. Πάμε. Δεν θα πιστεύουν τι θα του συμβεί. Έχω στο μυαλό μου κάτι. Και σας έρχεται βαρύ. Θα πω και ευχαριστώ, μάλιστα. Με υποβαθμίζουνε. Με λένε παλιά σκοπής μάγειρα. Ότι δεν έχω ικανότητες. Με προσβάλλουνε. Περιμένω στο πλυντήριο ο τελευταίος. Να μαγειρέψω, με παραγωνίζουνε. Αν θα μαγειρέψω κάτι στο σπίτι, το πετάνε στα σκουπίδια. Όλοι αυτοί που σέβονται. Μιλάνε για σεβασμό και ότι εγώ μπροστά στις κάμερες δεν πρέπει να τα κάνω αυτά. Δηλαδή πρέπει μπροστά στις κάμερες να χειροκροτάω, να λέω γεια σας και πίσω από τις κάμερες πάρε να έχεις. Όχι φίλε. Πάρε να έχεις και μπροστά, πάρε να έχεις και από πίσω. Προς όλους. Πόλεμο θέλατε. Πόλεμο θα έχετε. Μένας, μη μιλήσεις κανείς. Ο Μπένας είναι σκληρό καρύδι. Ρίσε με τα γαλά σου. Όλας μαζί του μένουν. Βοήθειά μας. Φίλε μου, είπες όταν ήρθες στο σπίτι του MasterChef ότι εγώ δεν έχω φίλους εδώ μέσα. Το σεβάστηκα. Εγώ γιατί να αποκτήσω. Τι σου έδωσε το αλάνι, ρε μαλάκι. Είμαι περίεργος όταν θα βγω έξω από το σπίτι του MasterChef να ακούσω το σχόλιο του καναπέ. Της κλίκας.
των σκοτεινών δωμάτιων του σπιτιού του MasterChef. Τα κέντρα λήψεως και αποφάσεων. Ελπίδα, νικήτας και συμπαραμαρτούντες. Δεν γίνονται αυτά. Να δείτε, Σιμίτσο, τώρα όλο αυτό πρέπει να το στήσεις τώρα το σκηνικό. Δηλαδή να πεις ότι δεν βγεις. Τσίπα δεν έχεις, ρε φίλε. Κατ' εμέ είναι το MasterChef 6 και όποιος αντέξει. Γίνεται της μουρλής, ε.